Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, αποδεικνύοντας ότι δεν έχει αντίπαλο. Το ρεπορτάζ είναι του Θοδωρή Σούκα. Άρχοντας των Κρίκων, Λευτέρης Πετρούνιας ανέβηκε για τρίτη σερή χρονιά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και ο εθνικός μας ύμνος πεάνησε προς τιμή του, κάνοντας περήφανους όλους τους Έλληνες. Καταφέραμε να είμαστε για τρίτη συνεχόμενη φορά στο βάθρο, αυτός ήταν ο σκοπός, αυτός ήταν ο στόχος. Από εκεί και πέρα ήταν ένας δύσκολος αγώνας, όπως και να έχει. Ένας τελικός ευρωπαϊκού είναι πάντα πολύ δύσκολος. Με το χρυσό μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος του, ο Έλληνας πρωταθλητής έψαλε με περηφάνεια τους στίχους του Διονύσιου Σολομού και δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του. Ο Πετρούνιας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο τελικό, συγκεντρώνοντας 15.433 βαθμούς και απέδειξε ότι δεν έχει αντίπαλο στους Κρίκους. Τα καταφέραμε, όλα πήγανε καλά και μετά από μια διπλή εκπροσώπηση, πρώτη φορά στην ιστορία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δύο Ελλήνων, θεωρώ πως δίνουμε πολύ θετικά μηνύματα και ότι εμείς παλεύουμε μέσα σε εποχές που δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και παλεύουμε όλοι μας. Αυτό ήταν το 27ο μετάλλιο για την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το 4ο για τον Πετρούνια, ο οποίος έχει πλέον στη συλλογή του 3 χρυσά και 1 χάλκινο. Στην παρθενική του συμμετοχή σε τελικό, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης κατέκτησε την 6η θέση.